Καλησπέρα σε όλους και όλες, αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής ευχόμαστε καλή χρονιά, να έχετε δύναμη, υγεία για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας, που έχουμε να δώσουμε όλο το 2024 και δεν είναι και λίγοι. Και για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, και για να διεκδικήσουμε αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις, για όλους τους εργάτες, τους υπάλληλους, για όλο το λαό, για να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε μέτρα για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να πάρουν ανάσα οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και μαζί με αυτά να έχουμε δωρεάν παιδεία για τα παιδιά μας, υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, για όλες τις οικογένειές μας. Όπως βλέπετε, δεν έχει κλείσει ακόμα ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου και απέναντι μας ξεδιπλώνεται το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Την ίδια ώρα, με πολύ καθαρό τρόπο, εκφράζεται και η συνένεση που απολαμβάνει αυτή η συντηρητική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο δεν το κρύβουν, αλλά μαλώνουν, τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης ή η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, του Κασελάκη και των άλλων ή του ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δυναμητίζει τη μεταξύ τους καλή συνένεση, όπως λένε. Αυτό, για παράδειγμα, είδατε όλοι σας και στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες με το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, όταν στη συζήτηση τέθηκε ένας νόμος ο οποίος αποτελεί πραγματικά αντιδραστική τομή για το κράτος αλλά και για την ίδια την εκλογική διαδικασία. Είναι νόμος αντιδραστικός γιατί υποβιβάζει τον ίδιο το χαρακτήρα της συμμετοχής του λαού, των ψηφοφόρων, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά συνολικά. Ανάβει το πράσινο φως για να ασκούνται όλα μέσων, όλα πλέον, κάθε λογής δηλαδή πιέσεις να ασκούνται στους εργαζόμενους από τους εργοδότες, από διάφορους κομματάρχες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι έχει να γίνει. Αυτό το νομοσχέδιο γκρεμοτσακίστηκαν να το υπερψηφίσουν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρχικά και το κόμμα βέβαια αυτής της Κωνσταντοπούλου. Και έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να τους στηρίξει πραγματικά σε μια κόλλα χαρτί μέσα στη Βουλή με την εθνιδιαστική κατάθεση της τροπολογίας που κατέβασε στην Ολομέλεια για να ισχύει η επιστολική ψήφος και στις εθνικές εκλογές, όχι μόνο στις ευρωεκλογές. Και τότε άρχισαν να κλαίγονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά πια ήταν αργά για δάκρυα. Η ίδια συνένεση και συμφωνία μεταξύ όλων αυτών των κομμάτων εκφράζεται και στην επικίνδυνη πολιτική και εμπλοκή της Ελλάδας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, στις διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται στην περιοχή. Για πρώτη φορά μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν τις στρατιωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού που έφερε η Νέα Δημοκρατία για να πληρώνει δισεκατομμύρια ο ελληνικός λαός και τελικά να μην γίνεται αυτό για την άμυνα της χώρας αλλά να στέλνονται αυτές οι πανάκριβες φρεγάτες τις οποίες αγοράζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα δικά μας σύνορα στην Ερυθρά θάλασσα, στο στόμα του Λύκου για να υπερασπιστούν ξένα συμφέροντα προς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και κανείς εκτός από το ΚΚΕ δεν βγάζει άκνα. Αλλά τι να πουν οι άλλοι. Για την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή της χώρας
στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, σε όλη την ευρύτερη περιοχή που μας έχει μετατρέψει και σε στόχο αντιπίνων, για την ολόκληρη στήριξη που παρέχουν στο κράτος δολοφόνο που είναι κατακτητής Παλαιστινιακών εδαφών, το Ισραήλ δηλαδή, που εδώ και δεκαετίες δολοφονεί το λαό, τα παιδιά της Παλαιστίνης και ανάβει τη φωτιά του πολέμου σε ολάκερη τη Μέση Ανατολή. Αλλά τι να πούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούν, γιατί είναι απασχολημένοι, κολλάνε ένσημα προοδευτικότητας στο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, ο οποίος με τη δική τους ανοχή εμφανίζεται μάλιστα ως υπέρμαχος της ισότητας και της προόδου. Και να ξέρετε, δεν είναι τυχαία καθόλου ούτε η περίοδος, ούτε το περιεχόμενο πάνω στο οποίο χτίζεται αυτή η περιβόητη συνένεση και συμφωνία μεταξύ όλων αυτών. Το επόμενο διάστημα τα λαϊκά προβλήματα θα οξύνονται συνεχώς και μαζί με αυτά θα μεγαλώνει και η αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού και της ελληνικής νεολαίας. Γιατί θα προχωρήσει η υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς. Γιατί επανέρχονται οι πιο αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως ήταν τότε με τα μνημόνια, τα γνωστά, την περίοδο της κρίσης, με βάση τις ίδιες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ είναι ορατό πλέον το ενδεχόμενο ολόκληρη η Ευρωζώνη να βυθιστεί ξανά σε οικονομική ύφεση. Η Γερμανία ήδη πέρασε σε οικονομική ύφεση, σε κρίση, με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να βρίσκεται στα ύψη. Γιατί μαζί με όλα αυτά, εκτός των άλλων, δύο μεγάλοι πόλεμοι μένονται στην περιοχή και είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο της ακόμα μεγαλύτερης γενίκευσης ανά πάσα στιγμή. Είναι λογικό δηλαδή από τη μεριά τους, έτσι όπως το σκέφτονται οι κυβερνώντες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίρνουν τα μέτρα τους. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες είναι που γίνεται ακόμα πιο φανερό ότι αντίπαλο δέος μπορεί να είναι μόνο ο οργανωμένος λαός που βγαίνει στους δρόμους του αγώνα και που συμπορεύεται πιο αποφασιστικά πλέον με το ΚΚΕ. Γιατί αν σπάει κάπου αυτή η βιτρίνα, αν υπάρχει κάτι δηλαδή που τους χαλάει εδώ που τα λέμε τη ζούπα, αυτό δεν είναι άλλο από τους εργατικούς, τους αγροτικούς, τους γενικότερα λαϊκούς αγώνες, τους νεολαιίστικους αγώνες που είναι σε εξέλιξη σε μια σειρά σοβαρά μέτωπα σε όλη τη χώρα και εκεί το ΚΚΕ είναι πάλι μπροστά. Εκεί δηλαδή που οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι αγρότες στην πράξη τσαλακώνουν τις προσπάθειες να επιβληθεί συγγύη νεκροταφείου. Εκεί που τα καλέσματα της υποταγής στα θέλω του μεγάλου κεφαλαίου πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων και στο προσκήνιο βγαίνουν οι ανάγκες των πολλών, των ανθρώπων του μόχθου. Εκεί που οι εργαζόμενοι με τις απεργιακές και τις άλλες κινητοποιήσεις τους διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στα μεροκάματα, διεκδικούν υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανθρώπινα ωράρια, διεκδικούν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια που τους τσακίζει και η οποία φυσικά δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τα καλάθια της κοροϊδίας του Μητσοτάκη, ούτε με πρόστιμα που είναι χάδια ουσιαστικά στις πολυεθνικές εταιρείες με αμύθιτη κερδοφορία που έχουν αυτές. Βρίσκεται εκεί που οι αγρότες σήμερα είναι ξανά στα βλόκα του αγώνα, συσπηρωμένοι στις αγωνιστικές ομοσπονδίες τους, στους συλλόγους τους, διεκδικώντας μέτρα για την ίδια τους την επιβίωση πλέον, κόντρα στις εξευτελιστικές τιμές, στο ξεκλήρισμά τους από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
την οποία υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα. Με τον αγώνα τους αυτών δίνουν πραγματική απάντηση και στις συκοφαντίες που αναμασούν υπουργοί διάφοροι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας περί δήθεν μειοψηφιών, περί δήθεν υποκινούμενων αγροτών, αλλά και στην προσπάθεια που κάνουν με τα ΜΑΤ για καταστολή του αγώνα τους. Δεν είχε και καμιά τρομερή έμπνευση εδώ που τα λέμε βέβαια ο κύριος Αβγενάκης που τα είπε όλα αυτά, γιατί αυτός τα είπε. Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα, δυστυχώς το ίδιο παραμύθι επαναλαμβάνουν μονότονα όλες οι κυβερνήσεις, όποιος κι αν κάθεται στην καρέκλα της εξουσίας. Μάταια όμως, γιατί είναι ακριβώς αυτές οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεών τους που υπηρετούν, οι οποίες ευθύνονται για την εκτόξευση του κόστους παραγωγής στα ύψη για να την πληρώνει ο λαός. Όπως και για το γεγονός ότι οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, είναι παρατημένοι στο έλεος του καιρού και των διαφόρων ασθενειών που πλήττουν τα ζωντανά, που πλήττουν τα σπαρτά, τα δέντρα, χωρίς να αποζημιώνονται πλήρως για τις καταστροφές στην παραγωγή τους. Φέτος μάλιστα είδαν το εισόδημά τους να ροκανίζεται ακόμα περισσότερο από τις μεγάλες περικοπές της νέας ΚΑΠ στη βασική ενίσχυση και στις συνδεδεμένες με κάποια προϊόντα. Ούτε βέβαια υπάρχει κανένας σήμερα που να μην γνωρίζει ότι το ΚΚΕ και μέσω των μελών του, των στελεχών του που είναι αγρότες, με τις οργανώσεις μας στην Ήπεθρο, αλλά και με τους βουλευτές του το κόμμα, με τα στελέχη του, είναι στην πρώτη γραμμή αυτή των αγώνων, ολόψυχα δοσμένο στην υποστήριξή τους για να νικήσουν τελικά. Εδώ είναι η θέση μας μαζί, δίπλα στους καταπιεσμένους, γιατί εμείς αυτοί είμαστε. Και αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι, αυτοί είναι πάλι. Απέναντι στους εργάτες, στους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους φοιτητές, απέναντι στο λαό που αγωνίζεται για πραγματικά δικαιώματα και απέναντι σε αυτούς τους υπηρέτες, δηλαδή μιας μειοψηφίας που καλοπερνάει εδώ σε αυτή τη χώρα. Και είναι λίγοι αυτοί, ενώ οι πολλοί είναι οι καταπιεσμένοι. Αυτές τις μέρες ξέρετε ότι οι φοιτητές, οι μαθητές δίνουν και αυτοί μέσα από τους συλλόγους τους, τις μαθητικές κοινότητες, από τις συντονιστικές τους επιτροπές, έναν πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αγώνα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Διεκδικούν σύγχρονη, δημόσια, δωρεάν παιδεία. Παλεύουν για πτυχία και σπουδές που θα έχουν αξία και μετά θα έχουν δουλειά εξασφαλισμένη με δικαιώματα. Γιατί όπως βλέπετε έχουν και αυτοί απέναντί τους θεούς και δαίμονες. Όλοι οι παπαγάλοι του συστήματος στα διάφορα μέσα ενημέρωσης έχουν πάρει θέση για να συκοφαντήσουν αυτόν τον αγώνα των νέων μας, αλλά και των εκπαιδευτικών και των γονιών τους που τους συμπαραστέκονται. Και πρέπει αυτοί οι αγώνες να στηριχθούν από όλους μας, από τους γονείς, από τους καθηγητές, από τα εργατικά σωματεία, από όλο το λαϊκό κίνημα. Ιδιαίτερα σήμερα, μετά την εισαγγελική παραγγελία για κλίση σε ανάκριση φοιτητών, άλλων καθηγητών, των καθηγητών τους από τα πανεπιστήμια, για αυτές τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση ήδη φαίνεται να χάνει πλέον την ψυχραιμία της απέναντι σε αυτό το ορμητικό νεολαίστικο ποτάμι που συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια πρέπει να δουλέψουμε όλοι και όλες ώστε αυτοί οι αγώνες που ξεδιπλώνονται συνεχώς μέρα τη μέρα να συνενωθούν σε ένα μεγάλο αγωνιστικό ποτάμι, στη γενική πανελλαδική απεργία που οργανώνουν ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, εργατικά σωματεία,
στις 28 του Φλεβάρι, δηλαδή τη μέρα που κλείνει ένας χρόνος από εκείνη την τραγωδία, από το μεγάλο έγκλημα των Τεμπών, όπου χάθηκαν αθώα παιδιά, αθώοι συνάνθρωποι μας για τις πολιτικές των κυβερνώντων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οδηγίες της, και να ακουστεί ξανά το σύνθημα που συντάραξε πέρσι όλη τη χώρα, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό το σύνθημα πρέπει να γίνει οδηγός μας σε όλους τους αγώνες, σε όλους τους αγώνες που έρχονται και που είναι μπροστά μας, μέχρι και τη σημαντική μάχη των ευρωεκλογών στις 9 του Ιούνιου, που πρέπει να πάμε όλοι και όλες να ψηφίσουμε, όπου κι αν είμαστε γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, το ψηφοδέλτιο με τους 42 υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, για να δοθεί ένα ηχηρό χαστούκι σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα άλλα κόμματα που υπηρετούν αυτή την πολιτική, αλλά να δοθεί και ένα μήνυμα, όπως θα δώσουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να στείλουμε από την Ελλάδα μας μήνυμα αγώνα, μήνυμα ελπίδας, ανατροπής σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που κι αυτοί βρίσκονται στους δρόμους. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ ξανά καλή χρονιά, καλή δύναμη, υγεία σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική, κομματική, αισιοδοξία και ανάταση.